Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Όπως γνωρίζετε, είχα μια περιπέτεια με την υγεία. Είχα υπερκουράσει την καρδιά με πάρα πολύ έντονο στρες και πάρα πολύ δουλειά. Τελικά είναι αλήθεια ότι πρέπει να λιγοστέψω τις ώρες δουλειάς και από 20 να δουλεύω 19. Ήταν πράγματι μια οδυνηρή εμπειρία. Εγώ δεν θα κρύψω, δεν θα πω ότι αυτό, εγώ θα πω την αλήθεια. Ήταν ένα κλασικό έφραγμα, το οποίο μέσα στην μονάδα, την ιδιωτική μονάδα, εξελίχθηκε σαν ανακοπή. Πήγα και ήρθα, έτσι απλά. 2 και 10 έπαθα το έφραγμα, 3 και 10. Η ταχύτητη ομάδα παρέβασης του ιατρικού κέντρου, και θα ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Αποστολόπουλο, θα ευχαριστήσω και τους γιατρούς, τον Πέτρο τον Ατσιζόγλου, ο οποίος έκανε την παρέβαση αστραπή, τον Σπύρο τον Λάμπρου, τον καρδιολόγο, και βέβαια τον δικό μας, τον Ανδρέα τον Μιχαήλ, ο οποίος έσπευσε ακαριέα την πρώτη στιγμή επάνω. Θα ευχαριστήσω όλους τους νοσηλευτές, θα ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, ο οποίος ήρθε. Ήταν κάποιες στιγμές εξαιρετικά δυνατές. Την Κυριακή, και ενώ ήμουν στην τατική μονάδα, μου λέει ο νοσηλευτής, πρόεδρε, τον βλέπω με τα μάτια έτσι, λέω, κάτι δεν πήγε καλά με την επέμβαση, με τον μπαλονάκι. Μου λέει, όχι. Είναι 100 άνθρωποι και με το που άνοιξα την πόρτα πάνε να μπουν μέσα στη μονάδα και ξέρετε, απαγορεύεται αυτό. Άνθρωποι μου, του λέω, αδυνατό να σηκώθω να πατήσω να μην τρέχουν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ ωραίες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις ευχές και την ωραία κουβέντα που είχαμε. Τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρωθυπουργό της χώρας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδρέου, το σύνολο σχεδόν του Υπουργικού Συμβουλίου, τον κύριο Πάνο Καμάνο, τον κύριο Κουβέλη, όλους σχεδόν τους συναδέλφους δημοσιογράφους και βεβαίως πρώτα απ' όλους όλους τους ανθρώπους του κόμματος, τα μέλη όλων των οργάνων, τα οποία έσπευσαν και ήρθαν και στο νοσοκομείο και βεβαίως με κάθε τρόπο έδειξαν την συμπαράσταση. Βγαίνουν πολλά συμπεράσματα, τα οποία θα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Μηχανάκι είναι, δεν θέλει να το προφορτώνουμε. 50 ακριβώς χρόνια, ίσως και περισσότερα, σαφώς περισσότερα, ίσως κανένα 2 ακόμα παραπάνω. Επιτρέψτε να σας πω ότι δούλευα στην κόκκινη γραμμή. Δεν θυμάμαι ποτέ το ρελαντί. Αυτό το οποίο έχει η μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που δουλεύει στο ρελαντί. Εγώ ήμουν πάντα στην τσίτα. Μέσα σε το γεγονός ότι δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Πάρα πολλοί γιατροί μου είπαν ότι με την επιβάρηση αυτή που είχες, το στρες, αν κάπνιζες, το λέω ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει. Τα παραπάνω κιλάκια βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Και η αιμονή του κυρίου Πανόπουλου κάθε πρωί να μου φέρνει 4 μιλφέοι και 2 κονταήφια, μάλλον και αυτά δεν βοήθησαν. Εν πάση περιπτώσει, εάν έχετε κάποια ένδειξη, σπεύστε. Σπεύστε. Μην καθυστερήσετε, μην πείτε να πάρουμε μία αυτή να δω. Όχι. Ένδειξη, φύγε. Καλύτερα να είναι λανθασμένη η δικιά σας γνωμάτευση, παρά να σας περιμένει ο άλλος εκεί πέρα με τα λευκά γένια. Εγώ 2 και 10 αισθάνθηκα τον πόνο εδώ, σε αυτό το σημείο, στο μπράτσο. Μετά μεταφέρθηκε προς εδώ και ακαριέα λέω του Ρακιτσί, έφραγμα. Μου λέει, τι δυνατόν, έφραγμα. Κατέβηκα τις σκάλες μόνος μου, μπήκα στο αμάξι, χαιρέτησα τον κόσμο, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και μετά αρχίσανε οι αφόρητοι πόνοι και ο υδρότας κτλ. 2 και 10 το έπαθα, 3 παρά 20 ήμουν στο νοσοκομείο, 3 και 1 έπαθα την ανακοπή, αλλά την έπαθα μέσα στη μονάδα. 3 και 10 είχαν βάλει το στέντ. Στις 4
ήμουν έτοιμος να φύγω. Λέω, δεν έχω τίποτα. Αισθάνομαι μια χαρά. Αλλά βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά θέλουν ένα χρόνο. Σας τα λέω αυτά γιατί η ταχύτητα παίζει ρόλο. Το ταχύτερο νοσοκομείο που θα βρείτε, μπείτε μέσα. Γνωρίστε καμιά όλο το κλαμπ, να δείτε καμιά φορά πώς γίνεσαι συγγενής. Για χαρά και εγώ, άσχε και εσύ στέτε και εγώ έχω στέτ. Εσύ πώς έχεις 7, εγώ έχω 2, εγώ έχω 1, εγώ έχω στέτ. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Άνθρωποι με τους οποίους μίλαγα και δεν είχαν υποψιαστεί καθόλου ότι έχουν κάνει αυτό το λεωγένο μπαλονάκι. Μα είναι τόσοι πάρα πολύ. Και είδα τη συμπαράσταση, ότι ξέρεις, έχω περάσει και εγώ αυτό, έχω περάσει και εγώ αυτό. Δεν είναι τίποτα. Αν το περάσεις, δεν είναι τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτά τα λέω για όλους εκείνους, οι οποίοι πρέπει να προσέχουν λίγο. Και καλό να προσέχουν όσοι καβατζάλουν τα 40. Λίγο προσοχή, δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει καρδιά, αλλά δεν σημαίνει επίσης ότι πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη. Ομολογώ ότι τα άφηνα λίγο στην άκρη. Και είχε το αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της ουσίας. Βρισκόμαστε σε μία εξαιρετική καμπή, παγκόσμια. Το είπα και χθες στον πολύ καλό Κωνσταντίνο Βογδάνο, στο Sky, και θα το πω και τώρα. Συμπτωματικά, οι δύο σιτοβολώνες του πλανήτη βάλλονται. Οι γήπες, τα κοράκια, τα γεράκια, έχουν βάλει στο χέρι την Αργεντινή, στα μάτια. Στο μάτι, δηλαδή, έτσι. Με το έτσι θέλω. Και πτωχεύει μία χώρα. Με μακρά παράδοση. Με ιστορία, με κολτούρα. Επειδή ένας τρελός δικαστής στο Μαχάταν έβγαλε μία απόφαση υπέρ των εταιριών αυτών, των δολοφόνων, των εγκληματιών, των παλιανθρώπων, των φαντς που... τη ζητάνε από μια χώρα που έχει γονατίσει, από ένα λαό που πεινάει, που πεθαίνει μυστικός, χειρότερα και από εμάς, ζητάνε κέρδη 1200%. Και έρχεται η χώρα και λέει, ρε παιδιά, να πληρώσω 300%. Να, και βάζω τα λεφτά στο ανάλογο και αντίστοιχο παρακαταθήκων και δανείων που λέμε εμείς. Όχι, 1200%. Και βεβαίως, δίκασαν πού, στη Νέα Υόρκη, πού, στην έδρα των εταιριών αυτών των κοράκιων. Και βεβαίως βγάλαν την απόφαση. Και η απόφαση του Αμερικανικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη, πτωχεύεις τώρα, πληρώνεις ή όχι. Πτωχεύεις. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι. Και είναι και ένα ηθικό δίδαγμα. Είναι μία απόφαση που λέει, ποιος άλλος είναι σε κινδυνό, Ελλάδα, κοίταξε, δεν αστειευόμαστε, το κεφάλι μέσα. Πορτογαλία, πρόσεξε, το κεφάλι μέσα. Ρέντσι, Ιταλία, μην κουνιάσαι, κοιτάξτε τι κάνουμε εμείς. Αυτό συνέβη. Ευτυχώς βέβαια που είχε προλάβει η παγκόσμια κοινότητα και είχε δημιουργήσει κάποια αντανακλαστικά. Και αυτά τα αντανακλαστικά είναι τα BRICS. Είναι τα τούβλα που λέω εγώ. Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, South Africa. Οι οποίες έσπευσαν στο πλευρό της Αργεντινής για να περισσώσουν ό,τι είναι δυνατόν να περισσώσουν. Οι γήπες όμως είναι εκεί και είναι ισχυροί και δυνατοί. Οι ίδιοι οι γήπες θέλουν και τον άλλο σιτοβολώνα, την Ουκρανία. Και μπλέξαν τη χώρα σε έναν πόλεμο. Πιστεύοντας ότι τώρα είναι η ώρα, όσο καθυστερούμε, δυναμώνει η Ρωσία του Πούτιν. Και πάμε τώρα μήπως και την κολλήσουμε στον τοίχο, αλλά ο Πούτιν αντιστέκεται. Και μέσα από αυτό το πανηγύρι της ακρότητας είμαστε κι εμείς, ότι Ευρώπη είμαστε, ΝΑΤΟ είμαστε, ναι, και, αλλά λέει η Ρωσία 400 εκατομμύρια εισαγωγές από την Ελλάδα πάνε πίσω. Μα, πάνε πίσω. Μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και ενώ δύο τεράστιες χώρες είναι η σταπειρά, ουσιαστικά ή μεταφορικά, των σκληρών, έρχεται ο Ισραήλ και λέει, γράφω όλο τον κόσμο στα παλαιότερα του υποδημάτου. Κόνιο ορτοποιώ τη Γάζα. Ρίχνω βίδα σε σχολεία. Σε αγορά, πάντως δεν με ενδιαφέρει. Παίρνει ο Ομπάμα τον Νετανάχιου τηλέφωνο
Και εκείνος στην κυριολεξία τον σνομπάρει. Και είπα χθες και τρόμαξαν οι συνομιλητές μου, λέω, οθούν εκεί τα πράγματα οι Ισραηλινοί, που σήμερα, 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, να αισθάνεται η Αμερική ότι είναι πιο κοντά στο Ιράν από ότι είναι στο Ισραήλ. Και ξέρετε τι είναι το άκρο νάωτον του ρατσισμού? Το άκρο νάωτον του ρατσισμού είναι οι Ναζί, οι οποίοι είχαν πει για κάθε, ξέρω εγώ, ένα Γερμανό θα αφανίζει ένα χωριό. Δηλαδή ένας με 300. Είχαν δώσει μια αναλογία, ότι ο δικός μου αξίζει 500. Έτσι, είμαι ρατσιστής και λέω ότι αξίζει ο δικός μου 1000. Αυτό είναι το άκρο νάωτον του ρατσισμού. Δεν είναι ότι το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, έτσι, που με σκότωσε, και εν πάση περιπτώσει, το οποίο ξεπεράστηκε από την έλευση του Χριστού, για όσοι το πιστεύουμε, γιατί κάποιοι άλλοι δεν τον πίστεψαν και τον κυνήγησαν. Αλλά δεν μπορείς να λες οφθαλμόν και θα βγάλω 5.000 οφθαλμούς από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι το Ισραήλ σήμερα. Ναι μεν, η Χαμάς, η οποία κατοικοδρεύει στην περιοχή, έκανε την επίθεσή της, αλλά δεν μπορείς να απαντάς με τον θάνατο 1.500 ανθρώπων, εκ των οποίων πάρα πολλά είναι παιδιά. Αυτό είναι ρατσισμός. Και δεν φρονάρουν. Βγάζει αποφάσεις ο ΟΗΕ, δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν με ενδιαφέρει. 500 εκατομμύρια Άραβες περικλείουν το Ισραήλ, ουδείς κουνιάται. Και είδα μια γριά να χάνει το εγγόνι της και βουλιάζει. Μα πού είναι οι Άραβες? Δεν είπα πού είναι οι Αμερικάνοι. Μα πού είναι οι Άραβες? Πού είναι οι Άραβες? Στο ταμείο. Έθνη ολόκληρα, λαοί ολόκληρα, φυλές ολόκληρες εκμαυλίστηκαν από το δολάριο. Εκείνο στο ταμείο. Άλλες φορές. Άλλα χρόνια. Και ρωτώ, εάν το Ιράν δεν είχε περάσει σε αυτή τη νέα εποχή που αναζητά να μπει ξανά στην παγκόσμια κοινωνία και είχε μείνει εκεί που ήταν πριν μερικά χρόνια. Και πάταγε το κουμπάκι και είχε φύγει ένας πύραυλος και είχε ισοπεδώσει κάποιο κομμάτι του Τελαβίου. Τι θα είχε συμβεί? Δεν σταμάταγε μετά το πράγμα. Δεν περιοριζόταν εκεί το πράγμα. Και άνοιγε το μέτωπο και στη δικιά μας γειτονιά. Μην έχετε καμία ψευδέστηση ότι η Τουρκία ψάχνει μια ευκαιρία. Και μια τέτοια κατάσταση της έδινε ευκαιρία να προχωρήσει. Κάτω από αυτή την έννοια, πριν μια εβδομάδα, έβγαλα μια ανακοίνωση και είπα ότι ήταν εντυπωσιακή, εντυπωσιακότερη κάθε προηγούμενης η επιλογή του Αβραμόπουλου. Μένει να δούμε αν θα είναι και αποτελεσματική. Και το ευχόμαστε. Ο πλέον στενός μου συνεργάτης, ο Χώρος Καλούδης, μου λέει, Πρόεδρε, τι είναι αυτό? Του λέω, θα σου εξηγήσω. Εξηγούν τα γεγονότα. Επειδή λοιπόν τα πράγματα έχουν εξαιρετικά αγριέψει, στην ουσία, τι έκανε ο Σαμαράς? Θυμίζω τις κάκιστες επιλογές Σαμαρά στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, τις κάκιστες, τι έκανε? Στην ουσία, διόρισε ακόμα έναν Υπουργό Εξωτερικών με έδρες Βρυξέλλες για λογαριασμό της Ελλάδας, του εαυτού του δηλαδή, της κυβέρνησης. Σου λέει, ο Βενιζέλος έχει τα δικά του παιχνίδια. Βάζω εγώ τον διπλωμάτη, τον Αβραμόπουλο εκεί, είναι μέσα στην καρδιά, μέσα στο Κογκλάβιο, μέσα στο Συμβούλιο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχω άμεση πρόσβαση. Επομένως, κυρίες και κύριοι, ήταν μια καλή επιλογή η συγκεκριμένη. Άλλο θέμα ότι αυτή η επιλογή έχει και άλλου είδους θέματα, άλλων διαστάσεων θέματα, τα οποία άπτονται των εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και δεν τις παρούσεις και δεν μας αφορά, εν πάση περιπτώσει. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι ότι ήταν μια καλή επιλογή. Δεν αισθάνομαι όμως σίγουρος ότι θα περάσουν αυτά τα πράγματα ανώδυνα. Ανώδυνα. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με την Αργεντινή δεν είναι καμπανάκι, ότι κοιτάξτε, η σειρά σας,
Είναι η Παναγία των Παρισίων η καμπάνα. Σπάνε την πανά. Και ρωτώ λοιπόν, όταν δεν κάνει κουμάντο ο Ομπάμα, γιατί προφανώς ο Ομπάμα, ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν θα ήθελε αυτή τη στιγμή να γίνουν όλα αυτά με την ισχυρότερη χώρα άλλες εποχές του Νότου της Αμερικανικής Υπήρου. Δεν τα ήθελε. Αλλά είναι οι άλλοι. Η ομάδα του δεν με ενδιαφέρει. Κόψε το λαιμό σου. Εγώ παίζω. Είναι αυτοί που είναι πάνω από τον Ομπάμα. Είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τους λογαριασμούς. Τίποτα άλλο. Κάνουν κουμάντο. Δεν συμφωνώ. Δεν θέλω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Είναι ένα μήνυμα που μας έρχεται μέσα από Buenos Aires. Μην έχετε όνειρα μάγκιας εσείς εκεί κάτω ότι θα γίνει κούρεμα. Ότι κούρεμα είναι για τους περιφερειακούς παίκτες. Εμείς εδώ θέλουμε το χρήμα και θα σας την κάνουμε. Ερωτώ λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σας ανέπτυξα, ένα πλαίσιο που δείχνει πόσο αδύναμη και πόσο έχει συμπεριφορά θεραπενίδας προς τον Ουάσιγκτον η Ευρώπη. Μέσα σε έναν πόλεμο ο οποίος κρέμεται σε μια κλωστή τόσο στην Ουκρανία όσο και κάτω. Με έναν Πούτιν που λέει ότι κοιτάξτε, εσείς φιλαράκια πάμε για μια νέα γιάλτα, δεν θα με απογυμνώσετε εμένα. Δεν θα με απογυμνώσετε, εγώ έμεινα χωρίς αυτό, μου πήρατε τα μαξιλάρια. Θα αντισταθώ. Θα αντισταθώ. Και έχει κάθε δικαίωμα να θυμίζει ότι όταν πήγε να μπει στη μικρή περιοχή των Αμερικάνων την Κούβα, ο Κέναντι έβαλε έτοιμα. Πυροβολό. Εσείς γιατί ερχόστε τώρα ξαφνικά εδώ στη μικρή μου περιοχή. Δεν είναι ευχάριστα και δεν είναι και εύκολα όλα αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν βλέπεις με αυτά τα μάτια την κατάσταση και όχι με τα μάτια του περιπτερά, που μου έλεγε πριν ο Όθων, λες, τι κάνω. Παραδίδω τη χώρα στον Τσίπρα. Είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή και λες, εντάξει, τους μπήξε, τους δείξε, δικαιολογημένα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δικαιολογημένα, αν θέλετε, για τον Πανόπουλο που εχθές δανειζόταν από τον Προποτζή για να μπορέσει να πληρώσει το φόρο εισοδήματος στην πρώτη δόση. Έτσι, όλοι μας τρέξαμε. Κάποιοι με τη γλώσσα απ' έξω να προλάβουμε. Παραδείγμα τη χώρα στον κύριο Τσίπρα. Να κάνει τι. Σε αυτό το περίγυρο να κάνει τι. Να πιάσει την κατάσταση ποιος. Είναι πολύ μεγάλη απόφαση. Είναι η κορυφαία πολιτική απόφαση. Η κορυφαία πολιτική απόφαση. Να παραδώσουμε την Ελλάδα στον κύριο Βούτση που βλέπετε δίπλα του. Έτσι. Και στον κύριο Τσίπρα και σε όλη την παρέα. Ερωτώ λοιπόν τον κάθε εχέφρονα σε αυτή τη χώρα, εκείνον ο οποίος μπορεί, παραδόξως, να διατηρεί σώαστας φρένας από το τρελοκομείο στο οποίο μας έβαλε να ζούμε η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, γιατί πράγματι μας έχει μπάσει ένα φρενοκομείο. Κάποιοι αντιστέκονται και λένε, μπορούμε να σκεφτούμε ακόμα λογικά. Θα λύσει αυτά τα θέματα ο Τσίπρας. Δεν το πιστεύω. Επιμένω σε αυτό που έλεγα χρόνια, το επαναλαμβάνω και τώρα, μονότονα, σταθερά σε μια πολιτική την οποία έχω επιλέξει, την οποία μάταια πήγα να περάσω κάποια στιγμή, συγκάηκα, κουράστηκα, ταλαιπωρήθηκα και, εν πάση περιπτώσει, άγγιξα και τον θάνατο. Όμως, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, πάση θυσία, αλλαγής πολιτικής. Δεν είμαι από αυτούς που εμπλέκομαι στο στήρον. Μνημόνιο, τιμόνιο, είμαι αντιμνημονικός. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι αστεία πράγματα. Και αυτή η Αργεντινή που φωνάζει «Ζήτω η πατρίδα, όχι η απικία», ξέρει ότι μέσα σε κάποιους κανόνες, ρε παιδιά, μπορώ να δώσω αυτά, μπορώ να κάνω αυτά, το χασαποσέρβικο περισσεύει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάμε στην άκρη που κινείται σήμερα αυτή η κυβέρνηση, που να λέει ναι σε οτιδήποτε της παραγγέλλεται. Εκεί είναι λοιπόν η δικιά μου ένσταση.
ζητείτε μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική που μπορεί να εφαρμοστεί από ανθρώπους που μπορούν να κινηθούν σε ένα πλαίσιο. Δύσκολο όμως, εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά αυτή δεν μπορεί να είναι η αριστερά. Δεν μπορεί να είναι η αριστερά. Είναι αδύνατον να πιστεύει κανείς ότι ο Τσίπρας, με ό,τι είναι ο Τσίπρας, δεν είμαι αυτός ο οποίος θα βρίσω και θα κατηγορήσω και θα κάνω και πάση περιπτώσει έχω την αίσθηση ότι μετά από την περιπέτεια οι αναθεωρήσεις μέσα στο μυαλό και στη σκέψη είναι μεγάλες. Έχω αποφασίσει το σπαθί στο φικάρι. Δεν γίνεται. Πάει ο Αχιλλέας της παλιάς εποχής, πάει ακόμα ο Οδυσσέας. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ένας ρόλος Νέστορα, μεγάλη κουβέντα βέβαια, μου ταιριάζει. Το σπαθί στο θικάρι. Και ως εκ τούτου τέρμα οι μεγαλοστομίες. Αυτό το οποίο ίσως γαργαλάει τα αυτιά, είναι ευχάριστα, μην τα περιμένετε. Να περιμένετε λογική επεξεργασία των θεμάτων, ναι. Να βλέπετε τη θεώρηση ενός ανθρώπου που δεν διεκδικεί ματαιοδοξία, ναι. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπω εγώ ως προοπτική είναι ποιες δυνάμεις σκεπτόμενες και ενεργώντας πατριωτικά θα μπορούσαν να ανοίξουν έναν επαρκή διάλογο σχεδιασμού μιας άλλης πολιτικής. Δεν είναι το μονότονο, μονόπλευρο και μονολεκτικό γυρίζει ο Κατζαφές στην Δημοκρατία. Όχι. Κατηγορηματικά το είπα χθες και τώρα. Όχι. Και δεν είναι θέμα βερμπαλισμού, δεν είναι θέμα φιγούρας, δεν είναι θέμα δύναμης ότι έχεις 3% και μας κουνιάς. Όχι. Πρώτον, δεν εξυπηρετεί κανέναν και δεύτερον, δεν νομίζω ότι υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες. Όμως, να συλλειτουργήσω στο σχεδιασμό μιας άλλης πολιτικής, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Μη με κατατάσσετε σε άλλους συναδέλφους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν χαρακτηρική τους πορεία. Α, ίσως δεν έχουν οριμάσει μέσα από τα γεγονότα, ενώ θα έπρεπε. Ότι α, αυτό ή εκείνο ή α, το άλλο ή... Όχι, δεν γίνονται αυτά. Αγκαλίτσες, φυλάκια με το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι επαρκούν τώρα. Δεν είναι τώρα να αλλάξουμε το χαλίφι με έναν άλλο χαλίφι που δεν μας εγγυάται ότι θα είναι καλύτερος ή δεν έχει την εμπειρία ή εν πάση περιπτώσει και δεν έχει και την αποδοχή κτλ. Κτλ. Απλώς γιατί πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Και αν είχαμε αυτή την πολυτέλεια το 81, τηρουμένων των αναλογιών με έναν Παπανδρέου, οποία σύγκριση βέβαια με τον Τσίπρα, εγώ δεν ήμουν ποτέ Παπανδρεϊκός, χρόνια τον πολέμησα, τελείωτες οι εκπομπές, ατελείωτες οι κασέτες εναντίον του. Αλλά είναι και προσβολή στη λογική. Να το συγκρίνει κανείς με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Εάν λοιπόν είχαμε τότε την πολυτέλεια του 81, να πούμε εδώ τελειώσαμε, αλλαγή, πάμε στο κάτι άλλο, τώρα δεν την έχουμε. Γιατί τότε ήταν μια κρατεία Ελλάδα, οικονομικά τουλάχιστον, η οποία καταστράφει βέβαια από αυτές τις επιπόλαιες πολιτικές, δανείσου, δανείσου, δανείσου και σε τέλος ξεγυμνώσου. Τώρα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εάν λοιπόν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να είναι ο πολιτικός μου λόγος και η πολιτική μου πράξη τέτοια που να εξασφαλίζει στον ΣΥΡΙΖΑ την πρωτιά, πολύ φοβούμαι ότι θα έρθω σε σύγκρουση με τη συνείδησή μου. Σαφώς δεν πρέπει να είναι ο Τσίπρας. Σαφέστατο όμως ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να έχει προοπτική. Αυτή η πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια δεν έχει πολιτική. Και στο κάτω-κάτω, από μια τέτοια πολιτική έφυγα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Λουκά Παπαδήμου. Μου το οδηγήθηκε υπουργός της κυβέρνησης. Επροτέσε ένα τραπέζι. Ήταν ο οικοδεσπότης του και είπε, κύριε Υπουργέ, να σας πω κάτι. Με εξομολογήθη σε μια συνάντησή μας, πρόσφατα τώρα, ο κύριος Παπαδήμος, ότι από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, με τον Κρατσεφέρη μπορούσα να συνεχθώ.
και συμπλήρωση. Κρίμα που έφυγε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναγνώριση των εθνικών υπηρεσιών σε αυτούς δυόμιση μήνες. Έτσι σκέφτομαι. Άλλοι τον αναγνωρίζουν, άλλοι τον αθεματίζουν, άλλοι τον μουτζώνουν, άλλοι αντιλαμβάνονται, άλλοι δεν ξέρουν. Ο καθένας έχει δικαίωμα. Ο καθένας ενεργεί και υπάρχει με την διάνοια την οποία φέρει. Δεν μπορώ εγώ. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ το εγώ, αλλά μιλάω για τη δικιά μου πορεία. Και μιλάω για δικιά μου πορεία, επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να συνταχθώ με εκείνον βέβαια που έχει την δύναμη της ψήφου, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν επιτρέπεται να συνταχθώ εγώ με εκείνους οι οποίοι δεν έχουν την επάρκεια στην πληροφόρηση ή στην ενόραση των πραγμάτων. Αυτό είναι λαϊκισμός. Γυρίζεις και λες, α, ό,τι θέλει το πούμπλικο. Πω, ζει το μεγάλο. Εγνώσεις ότι αυτό είναι καταστροφή. Δεν είσαι χρήσιμος για την πατρίδα. Είσαι χρήσιμος για την πάρτη σου. Εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος για την πατρίδα. Και το έχω αποδείξει. Και σήμερα η πατρίδα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει κουραστεί ο Έλληνας. Έχει υποστεί μεγάλες οικονομικές αβαρίες. Ηθικές αβαρίες. Κοινωνικές αβαρίες. Δεν πάει άλλο. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει η αιτία παραδόσεως, επαναλαμβάνω, της χώρας εις τον κύριο Τσίπρα. Και δεν είναι ότι πιστεύω δεν έχει την επάρκεια. Σαφέστατα. Είναι ότι εκεί μέσα είναι 500 φυλές. Τρέχα να συνοηθεί τώρα ο Σταθάκης με τον Λαφαζάνη. Ή η Ρόζα, η Συνιστόσα, ξέρω εγώ, με τον Μητρόπουλο. Ατελείωτες αποστάσεις. Ατελείωτες αποστάσεις. Φοβούμαι. Θα πειραματιστούν στο κεφάλι της Ελλάδος σε μια περίοδο που δεν έχουμε αυτές τις επιλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι έγιναν πολλές κουβέντες στο νοσοκομείο που έκατσα 3 ημέρες. Αλλά ιδιαίτερα και στην εντατική μονάδα. Και θυμάμαι έναν από εκεί που μου λέει, εξηγώντας του πώς βλέπω τα πράγματα, μου λέει, θα σας πω κάτι κύριε Πρόεδρε. Για φανταστείτε την ώρα που εκδηλωνόταν το έφραγμα, εσείς να κάνετε μπράντεφερ. Λέω, δεν υπάρχει. Εκεί είμαστε. Αυτά μας λέτε είναι αυτό που λέτε. Η κατάσταση είναι φραγματική την Ελλάδα. Και εμείς κάνουμε μπράντεφερ με τη λογική. Όχι, δεν θα κάνουμε μπράντεφερ με τη λογική. Αυτό σας προτείνω. Άρα λοιπόν, για να τα βάλω σε ένα καλούπι, για όλους εκείνους που κόπτονται, τους ευχαριστώ βέβαια. Καλοπροαίρετα το κάνουν. Ενδεχομένως και κάποιοι το κάνουν και κεροσκοπικά. Δεν έχει καμία σχέση. Γυρίζει στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Βοηθάς την Ελλάδα. Ναι, βοηθάω την Ελλάδα. Συζητάω. Τι συζητάς? Να βρούμε την ιδανική συνταγή. Μια πολιτική που θα βοηθήσει τον τόπο. Αυτό. Και εκεί κινούμε και εκεί είμαι. Μα αναιρείς όλα αυτά τα οποία έλεγες? Απάντηση. Τώρα δεν θα τα έλεγα. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο. Έχω πει σκληρότατα πράγματα από αυτό το μικρόφωνο και της Βουλής εναντίον του κυρίου Σαμαρά. Σκληρότατα πράγματα, όπως και εκείνος, έχει κάνει σκληρότατες πράξεις εις βάρος μου. Αυτό είναι το χθες. Για αύριο καλούμεθα να είμαστε ισχυροί, δυνατοί και υπεύθυνοι στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχει η χώρα. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να γίνω το σαμαράκι που ο κύριος Τσίπρας θα πατήσει επάνω. Δεν μπορώ. Να το πω διαφορετικά. Εκλογές έρχονται, μην κουρευόμαστε. Μπορεί να 2 μήνες, μπορεί να 3 μήνες, μπορεί να 6 μήνες. Έρχονται. Έρχονται εκλογές.
Εγώ σας λέω, αφήστε το Λαός και τον Καρατσαφέρη, αφήστε το 3 το δικό μας και πάμε στο 3 του κυρίου Καμένου, εάν έχει παραμείνει 3. Εκλογές, Νέα Δημοκρατία, 26%. Τσίπρας, 27%. Καμένος, 3%. Τι έκανες ρε, παπ. Τι έκανες ρε. Είναι έτσι ή όχι. Ρε εσύ τι έκανες. Για σκεφτείτε αυτή τη διάσταση. Επαναλαμβάνω, η δική μου πολιτική εξαρτάται από τον παράγοντα Τσίπρα. Δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα στα χέρια του κυρίου Τσίπρα. Καλός ή κακός, έχω ζυγίσει, έχω μετρήσει με πολύ λεπτή ζυγαριά ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κακό στην Ελλάδα. Δεν μπορεί μάλλον να της κάνει καλό. Το αποσύρω το πρώτο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αυτές είναι οι βασικές σκέψεις. Πάμε τώρα να δούμε αυτά που είπαμε στον Sky και στον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε λίγο με τον Χάρη Καλούδη, τον Όθωνα Φλωράτο. Λοιπόν, μας τρόμαξε, αλλά έχει γερή κράση. Τον βλέπω υγιέστατο. Και ευχόμαστε, κύριε Καρατζαφέρη, περαστικά. Σιδερένιος, καλώς ήρθατε. Είναι πολύ μεγάλη και σπουδαία υπόθεση ο θάνατος. Αρκεί να μπορείς μετά να τον διηγηθείς. Πεθάνατε και γυρίσατε, δηλαδή. Το περιέγραψα σε ένα κομμάτι μου στην Α1 προχθές. Με απλά λόγια, ποια είναι η εμπειρία της μετάβασης και της επιστροφής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από μια τέτοια κρίση βγαίνεις ή πιο φοβικός ή πιο σοφός. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι ιερείς, αυτό το κάνανε σκεμμένα. Λέει ότι τους βάζανε να πεθάνουν με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, ματζούνια, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα, αυτοί είχαν και άλλες γνώσεις, και τους επανέφεραν και τους έλεγαν «Χαίρε εσύ που πέθανες και ζεις, άρα είσαι σοφός». Τι βλέπετε τώρα εσείς? Ναι, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια παγκόσμια ανακατάταξη, αναταραχή. Έτσι, με αυτή τη μεταφυσική πλέον. Ναι, διαπιστώνεται, και διαπιστώνεται άλλη μια φορά. Φτάνει στο μεταφυσικό επίπεδο. Ναι, ναι, όχι, όχι. Εγώ πάω στο ουσιαστικό ρεαλιστικό. Διαπιστώνεται για άλλη μια φορά και επιβεβαιώνεται ότι οι τίγρες, όταν όποιον αποφασίσουν, τον ξεσκίζουν. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται στην Αργεντινή τώρα πρόκειται περί ξέσκισμα. Εγώ δεν μπαίνω ποιο φταίει, τι φταίει κτλ. Απλώς ο ιστοβολώνας, ο παγκόσμιος ιστοβολώνας, είναι στο στόχαστρο και όλα τα άλλα. Και βλέπετε την επίδυση που δέχεται. Περιθώριο αντίδραση έχει κάποιο στου τίγρε. Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ερώτηση, είναι το αμέσως μετά. Δεύτερον, βλέπετε η Ουκρανία, ο άλλος ιδοβολώνας, πώς διεκδικείται με τα μεγάλες μανίες, με πρόθυρα ψυχρού πολέμου και ενδέχως και θερμού. Από την τρίτη πλευρά, διαπιστώνεται το εξής πράγμα, ότι ο Ισραηλίτης δεν καταλαβαίνει τίποτα. Διαπιστώνει κανείς ότι τώρα πλέον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 31 Ιουλίου. Ο Αμερικανός είναι πιο κοντά στο Ιράν από ότι στο Ισραήλ. Πράγμα πίστευτο πριν από ένα ή δύο τώρα πιο χρόνια. Κοντά στο Ιράν παρά στο Ισραήλ. Νομίζω, έχουν αρχίσει και συνεννοούνται, αλλά δεν είναι και πιο κοντά. Νομίζω ότι κάποιοι το καταλαβαίνουν. Η κόντρα του Νετανιάχου με τον Ομπάμα νομίζω ότι φτάσει σε κορυφή. Εάν όλο αυτό το πράγμα ξεφύγει λίγο, τότε θα βρεθούμε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εδώ στην περιοχή μας. Εξαιρετικά δύσκολη θέση. Εξαιρετικά. Και δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε. Δηλαδή τι μπορεί. Όχι, συγγνώμη, να το επεκτείνουμε. Δηλαδή τι μπορεί να συμβεί. Ποια είναι η εξαιρετικά δυσκολία αυτή τη ιστορία. Η Τουρκία θα αποφεληθεί. Δηλαδή, εάν το Ιράν, στριμωγμένο στη γωνία με αυτά που γίνονται και δεν παίρνει θέση, πάρει θέση, αυτόματα σημαίνει κλιμάκωση αυτή τη ένταση. Με φοβίζει. Πιστεύω λοιπόν ότι κάτω από αυτή την έννοια ο Σαμαράς έκανε την επιλογή του Ρωμόπουλου. Έστειλε στην καρδιά των Βρυξελών έναν διπλωμάτη για να έχει τα μάτια του 14. Και μου έκανε εντύπωση αυτή η πολύ καλή επιλογή σε συνάρτηση με τις πολύ κακές επιλογές πριν από δύο μήνες στην τοπική αυτοδιοίκηση. 2,8 στις τελευταίες εκλογές, ίσως και η έκπληξη, αυτό το οποίο και δημοσκοπικά δεν περίμενε κανείς. Εσείς βέβαια έχετε διατυπώσει πολλές φορές ενστάσεις για την αλήθεια των δημοσκοπήσεων και για την ακρίβεια των μετρήσεων και για τις προθέσεις πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Είναι σαν την κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία είναι μια
καλή κυρία, γύρω στα 72, είναι στο Βύρονα. Λέει τον καφέ, θα μου πει. Είναι τον καφέ. Άλλες φορές πετυχαίνει, άλλες φορές δεν πετυχαίνει. Ναι. Το 2,8 όμως αυτό. Το δημοσκοπείς βέβαια δεν είναι τόσο πετυχημένο στην κυρία Σοφία. Ακριβώς, συμφωνώ. Σπανιότερα πετυχαίνουν. Το 2,8 όμως αυτό δίνει μία δυνατότητα να μιλάτε με έναν λόγο που έχει και το βάρος πολλών ψήφων από πίσω. Το σχόλιο σας... να μιλάω με το βάρος της οποιασδήποτε νοητικής μειοδρομής. Το σχόλιο σας... Δεν πάω στην καρδιά ότι έχω τόσα πράγματα. Το σχόλιο σας για την κυβερνητική πολιτική. Ακολουθεί σωστό δρόμο ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Ακολουθούν σωστό δρόμο. Καταρχήν τώρα πλέον είναι εμφανές, δεν κρύβεται, ότι ο κύριος Βενιζέλος είναι η αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Θέλει να βγει λίγο πιο καθαρός από την κρίση και δημιουργεί διάφορα θεματάκια. Πάω πίσω αυτό, για άλλο δεν ψηφίσω και να το κάνω. Πάνω το παίξει ο καλός της παρέας, πράγμα που δημιουργεί μια δυσκινησία. Με το βλέμμα και στην επόμενη μέρα ενδεχομένως, κύριε Πρόεδρε. Ναι, στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, όπως και το κάνουμε, η φυσική θέση του Πασόκ δεν είναι από την από εδώ όχθη, είναι η από εκεί όχθη. Βρέθη λόγω ανάγκης και τα λοιπά που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα. Πάντως, αν μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, το άκουγα προηγουμένως, το μετέδωσε συνάλφος, γιατί τελείωσε αυτή η κουβέντα που ξεκίνησε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ. Αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι σε καμία περίπτωση, το άκουσα προσεκτικά, σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με τον Βενιζέλο την επόμενη μέρα. Ως εκ τούτου, ό,τι και να κάνει ο Βενιζέλος, όσο και να έχει το λέμε στην επόμενη μέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ το κλείνει την πόρτα. Τον είπε με τον, Βενιζέλο. Δεν είπε με Πασόκ. Δεν είπε με το Πασόκ. Είπε με τον Βενιζέλο. Άρα επιβεβαιώνεται η ανάλυση που έκανα πριν από λίγο. Επιβεβαιώνεται. Ο Βενιζέλος προσπαθεί να διασωθεί δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για το κόμμα. Τι θα συμβεί αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Η αριστερά θα συνεννοηθεί. Με τον ΑΒ τρόπο θα συνεννοηθεί η αριστερά. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά θα συνεννοηθεί. Το θέμα είναι, εάν πιστεύουμε ότι αυτή η αριστερά, όπως διαμορφώνεται, μπορεί να προσφέρει στον τόπο ή όχι. Κατηγορηματικά λέω όχι. Δεν έχω πιστεί ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να οδηγήσει το άρμα. Δεν πιστεύω το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τις συνιστώσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρω εγώ, πώς θα μπορούσε να συνεπάρξει η συνιστώσα της Ρόζας με τη συνιστώσα του κυρίου Λαφαζάνη ή του κυρίου Στρατουνίνη. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Εκεί λοιπόν έχω τις τράσεις δηλαδή, στάσεις. Δυνατότητα ηγεσία εννοείται στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορεί να συγκεράσει αυτές τις απόψεις. Νομίζω ότι υπάρχει δυσκινησία και δυσλεξία στην περιγραφή των πραγμάτων. Με φοβίζει το ενδεχόμενο η Ελλάδα σε αυτή την κρίση να περάσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το σκεφτικό μου λοιπόν το πολιτικό είναι πως με όποιες δυνάμεις, τις όποιες δυνάμεις που δεν είναι περιοριστικά το 2,8 που είπαμε πριν, αλλά αν θέλετε ένα εκτόπισμα ευρύτερο το οποίο διαφάνηκε αυτές οι μέρες και το αισθάνθηκα. Μπορώ εγώ να αποκρούσω αυτό το ενδεχόμενο. Περί αυτού πρόκειται. Βάζω εδώ μία άνω τελεία. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Στο νοσοκομείο, κόσμος, τηλεφωνήματα. Ποιος σας εξέπληξε. Ήρθασε πολύ δύσκολη. Ποιος σας εξέπληξε που ήρθε ή που τηλεφώνησε και ποιος σας εξέπληξε που δεν ήρθε ή δεν τηλεφώνησε. Πρώτα πρέπει να πω ότι ήρθα σε δύσκολη θέση στο ιατρικό κέντρο και να ευχαριστήσω τον Γιώργο Αποστολόπουλο για την αποτελεσματικότητα εκεί των συνεργατών του. Κάποια στιγμή την Κυριακή, ώρες δηλαδή μετά την επέβαση, μπουκάρανε 100 άνθρωποι να μπουν μέσα και καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν γίνονται στα νοσοκομεία. Υπήρξε μια διάχυτη ανταπόκριση που με ξέπληξε ευχάριστα. Υπήρξαν ζεστά τηλεφωνήματα, όπως του νυν Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Παπαδρέου, του κυρίου Βενιζέλου, όταν ακόμα ήμουν στην Αττική Μονάδα, όλου του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπήρχαν πράξεις στις οποίες κατεγράφησαν. Ο Αργύρης Οντινόπουλος, διπλός συνάδελφος και πολιτικός και μισογράφος, πήγε στον προφήτη Ηλία και μου έφερε την εικονίτσα που πήρε μέσα από την Εκκλησία και τον άφησε εκεί στη Μονάδα την Εντατική. Ευχαρίστη η έκπληξη ήταν. Τα δικά μου παιδιά που συνηθίζονται να αποκαλούνται, ο Άδωνης, ο Πλεύρης, οι οποίοι προσήλθαν. Παρά την διαφορετική πολιτική πορεία την οποία επέλεξαν, με το ύφος και το βλέμμα του παιδιού προς τον ασθενούντα πατέρα. Μήπως αυτή η περιπέτεια της υγείας και με δεδομένο ότι τώρα είστε καλά, είναι τρόπον την να και μια κρυμμένη ευλογία, δηλαδή το να ξαναβλέπεις τόσους ανθρώπους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μήπως σου δίνει και την δυνατότητα ευλογία, να σκεφτείς. Είναι ευλογία, δεν ξέρω αν είναι κρυμμένη, αλλά είναι μια ευλογία. Το να βλέπεις ότι ο κόσμος σε αγαπάει και αυτό το οποίο άκουσα
και το καταθέτω με παρησία. Uh-huh. Είσαι χρήσιμος, Γιώργο, είσαι χρήσιμος. Και αυτό το άκουσα από ψηλά μέχρι να μην. Το έδαφος, λοιπόν, νομίζω. Αυτό, η χρησιμότητα. Προετοιμάζεται το έδαφος, γιατί προηγουμένως είπατε ότι... όχι, εγώ δεν προετοιμάζω κανένα έδαφος. Προετοιμάζεται με αλφαγιώτα. Προετοιμάζεται με αλφαγιώτα. Όχι εσείς. Αλλά προηγουμένως είπατε ότι η κεντροαριστερά, η αριστερά θα ενωθεί. Και το αφήσετε μισό, νομίζω. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, η συνέχεια είναι τιμένη. Τι θα κάνει. Να ενωθεί κεντροδεξιά, δεξιά, κεντροδεξιά. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Το θέμα είναι ότι μην είναι κάτι περιστασιακό. Μην είναι σαν και αυτό το οποίο απεπειράθησαν να κάνουν σοβαροί άνθρωποι. Γιατί ο Βίρον Πολίδη ήταν σοβαρό άνθρωπο, ο Ψωμιάδη, ο Ζωή. Ήταν ένα περιστασιακό κόσμο, το αντιλήφθη και το απέκρουσε. Εάν μιλάμε για κάτι σοβαρό και σε μια πολιτική όχι σαν κι αυτήν, το ναι σε όλα, νομίζω ότι χωράει ένας διάλογος. Τα καμποϊδίκια, οι βερμπαλισμοί. Διαφοροποιείται η εποχή πλέον, στέκει το μνημονιακός, αντιμνημονιακός, ή πάμε παρακάτω. Ήταν στήρο αυτό. Mm-hmm. Αυτό ήταν στήρο και δεν άντεξε μέσα στον χρόνο. Τι είπα να πει μνημονιακός, δεν πει μνημονιακός. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα έρθει, θα είναι μνημονιακός και ίσως μνημονιακότερος. Το αντιμνημονιακός τι σημαίνει. Σημαίνει να το ρίξεις στο χασαποσέρβικο και όπου σε βγάλει. Mm-hmm. Εγώ λέω λοιπόν να υπάρχει μια λογική επεξεργασία μερικών πραγμάτων που θα θέσουμε. Δηλαδή μιλάμε αυτό, για αυτό μία... το οποίο έλεγα δεν άλλαξε, κύριε Μπογδάνο, τίποτα κατά κεραία από αυτά τα οποία είπα το Φεβρουάριο. Θα πρέπει να είμαι απολύτως ευθύς μαζί σας. Το Φεβρουάριο, όταν έφυγα, είπα παιδιά, να συζητήσουμε μαζί τους, αλλά με επιφυλάξει μια σειρά πραγμάτων. Θα πρέπει να είμαι απολύτως ευθύς μαζί σας. Από χθες που ανακοινώσαμε το γεγονός ότι θα είσαστε εδώ, βροχή μηνυμάτων, ένας κοινός παρονομαστής. Επιστρέφει ο πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Ο Καρατζαφέρης δεν επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία. Εντάσσεται σε μια προσπάθεια υπό τη Νέα Δημοκρατία. Θα επέστρεφε. Άλλο ερώτημα αυτό. Άλλο ερώτημα αυτό. Mm-hmm. Συνεργασία και συνύπαρξη στη λειτουργία, ναι. Είμαι ανοιχτός. Το φώναζα από το 10 όταν. Ως Γιώργος Καρατζαφέρης ή ως λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Η προσπάθεια Καρατζαφέρη. Αυτό που, mm-hmm. που συνοδεύει τον Καρατζαφέρη και δεν είμαι μόνος μου. Είναι μια σειρά ανθρώπων που αγωνιστήκαμε για κάποιες ιδέες. Εγώ λοιπόν πάνω σε αυτές τις ιδέες είτε είμαι έτοιμος να κτίσω. Δεν είμαι έτοιμος να γκρεμίσω. Δηλαδή αυτή η στήρα άρνηση κάποιον δεν μιλάω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει ποτέ. Είστε ανοιχτό σε διάλογο. Σε διάλογο, ναι. Αλλά όχι όμως προαποφασισμένη διάσταση των πραγμάτων. Να δούμε κάτω. Τι εξυπηρετεί την Ελλάδα. Τα όλα, ναι, εξυπηρετούν. Εγώ νομίζω όχι. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να βρούμε εκείνη την πολιτική που θα εξυπηρετεί το έθνος και πάνω απ' όλα να μην το παραδώσουμε στην αριστερά του κ. Τσίπρα, είμαι έτοιμος να προσέλθω. Αυτό, διαφορετικά... αυτό και με την κυβερνητική σύνθεση και κατάσταση όπως υπάρχει τώρα, ή αυτό το οποίο περιγράφεται είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και τώρα δηλαδή μπαίνετε στην προσπάθεια. Δηλαδή, θα έρθει μία ημέρα. Και τώρα βάζετε πλάτη. Θα είναι μία ημέρα, ή λέγεται Οκτώβριος, είτε λέγεται Φεβρουάριος, ή οποτεδήποτε, αλλά όχι μακρά. Εσείς πότε το περιμένετε. Εκτός ατυχήματος, πιστεύω ότι με την προεδρική εκλογή. Φεβρουάριο προς Μάρτιο του 2015. Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν εκλογές. Συμπλήν και να κερδίσει και να βγάλει πρόεδρο, τότε είναι ευκαιρία να κάνει εκλογή ο Σαμαράς. Ισχυρός ότι έβγαλα πρόεδρο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να ταυτιστεί με την απόφαση και κοινωνία. Είναι δύο πράγματα. Μία ψήφος. Θα την πάρει ο ένας ή ο άλλος. Η μία ψήφος δίνει 50 έδρες. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτεί ο καθένας εμάς σοβαρά τι ρόλο θα παίξει. Εγώ σας λέω ότι το παίζω, δεν θα προσβάλλω άνθρωπο, δανείζομαι, καμένος, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ωραία. Και έρχεται ο Τσίπρας με το ποσοστό που έχω πάρει εγώ. Mm-hmm. Ποια θα είναι η θέση μου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία να καταλάβει ότι αυτή η πολιτική δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα και δεν εξυπηρετεί και την παράταξη. Άρα λοιπόν σε μια άλλη πολιτική... Αν μου πείτε αυτό το σχήμα, καταλαβαίνω ότι εντάσσεται δυνητικά και ο κύριος Πολίδωρας, ο κύριος Νικολόπουλος, ο κύριος Ζώης. Δεν ξέρω ποιος εντάσσεται. Ποια είναι η διαφορά. Αλλά στην λέγη λογική, των Ελλήνων, συγγνώμη, φύγαν από δεν ξέρω ποιος εντάσσεται. Εγώ ξέρω ότι κανείς δεν πρέπει να αποκλειστεί. Επιτρέψτε μου μια τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου. Επαναλαμβάνω. Μια ευρύτερη πολιτική από αυτή που ασκείται τώρα. Γιατί η λέξη όρη είναι κακό. Η όρη είναι κακό, έτσι. Να συνεννοηθούμε, αλλά να φύγει ο Σαμαράς. Η όρη, όταν ξεκινάς με όρους, ξεκινάς αρνητικά. Επιτρέψτε μου μια τελευταία ερώτηση από πλευράς μου. Ποια είναι η διαφορά επιστροφής, σε εισαγωγικά η λέξη επιστροφή, του Βίρονα Πολίδωρα, του κυρίου Ψωμιάδη, του κυρίου Ζώη και του Καρατζαφέρη.
νομίζω ότι κατεγράφει και στις τελευταίες εκλογές. Mm-hmm. Ότι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι στις εκλογές πήραν 0,20. 5 έκαναν μια μονάδα. Εγώ πήρα 2,8. Δεν υπάρχει μια διαφορά. Δεν θέλω να την περιγράψω, είναι δύσκολη θέση με εμένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ζητείται ο καθένας να καταλάβει το εκτόπισμά του, το ειδικό του βάρος, τι θέλει, που θέλει να πάει. Τα γυνάτια δεν εξυπηρετούν. Το γυνάτιο Μπίξο Σαμαράς, εγώ κύριε Μπογδάν, έχω πει σκληρότατα πράγματα για τον κύριο Σαμαρά. Και ο κύριο Σαμαράς έχει κάνει εις βάρος μου εξίσου σκληρότατα πράγματα. Αυτό είναι τώρα, το χθες. Το αύριο θα είναι το ίδιο, όταν η χώρα έχει ανάγκη. Ή θα αρχίσω να βάζω προαπαιτούμενα εγώ, φύγε εσύ για να έρθω εγώ να κάνω. Να όχι, αλλαγή πολιτικής για να μπορέσουμε να συλλειτουργήσουμε ο καθένας με την αυτονομία του. Περί αυτού πρόκειται. Εύχομαι υγεία, Σιδερένιος, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Υγείας. Εννοώ προφανώς η πολιτική περιπέτεια. Θέλω να πείσω ότι οι μόνες περιπέτειες από εδώ και πέρα θα είναι οι πολιτικές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Χάρη να μας δώσει τηλεγραφικά την ημέρα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει βέβαια το γνωστό ζήτημα που έχει προκύψει με τον υπερβάλλοντα φόρο, το μεγαλύτερο φόρο τον οποίο θα εισπράξουν μέσω του έμφυα. Και υπάρχει τώρα το ζήτημα της διερεύνησης του τι θα γίνει ακριβώς. 500 εκατομμύρια παραπάνω. Ή θα σε πάνε με έμφυα ή θα σε πάνε με άμφυα. Έτσι. Αλλά προς το παρόν δεν θα σε πάνε ούτε με έμφυα ούτε με άμφυα. Θα δούνε πώς αναζητείται λύση για αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια παρέμβαση του κυρίου Χρήστου Πρωτόπαπα, ο οποίος αφού λέει ότι εμείς το ΠΑΣΟΚ από το Δεκέμβριο, όταν σχεδιαζόταν ο νέος έμφυα, είχαμε πει, λέει να επιστραφεί στις ημερομηνίες, εν πάση περιπτώσει, του πλέον ποσό να επιστραφεί στις ημερομηνίες που θα υπάρξει καταβολή των 4-5 δόσεων. Άλλαξε και το πολυνομοσχέδιο η διάταξη για το εφάπαξ των ενστόλων. Αυτά είναι λίγο του ποδαριού. Γιατί έπρεπε να το κάνουν αυτό και να φτάσουν να το πάρουν πίσω κτλ. Δηλαδή λείπει λίγο ο συντονισμός και η βαρύτητα. Λείπει. Και αυτό κάνει την κυβέρνηση να μην μπορεί να πάρει προβιβάσιμο βαθμό όλα αυτά. Θα κάνω και αυτό και θα κάνω πίσω. Αυτά δημιουργούν αβεβαιότητες όσο να είναι. Τώρα, άδοξα έληξε η συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα για το θέμα των κόκκινων δανείων, καθώς δεν βρέθηκε λύση και το θέμα πιέζει, καθώς έχουμε φτάσει πλέον τα 77 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα στα δύο δάνεια δεν εξυπηρετείται. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα, Χάρη μου, και πρέπει να αντιληφθούν ότι θέλει ριζοσπαστικές λύσεις. Εμείς έχουμε προτείνει τη συσάχθεια. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει βάση τη συσάχθεια, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Πάμε λίγο στην... Καλησπέρα και από εμένα. Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε και σήμερα. Πάρα πολλές ευχές για περαστικά, πάρα πολλές ευχές για εσάς κύριε Πρόεδρε και σήμερα αλλά και κατά τη διάρκεια όλες τις ημέρες που λείπατε. Περαστικά κύριε Πρόεδρε, Σιδερένιος, να είσαι καλά, μας λείπεις. Δυνατός χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και άλλα πολλά είναι τα μηνύματα που έρχονται χιλιάδες, εκατοντάδες κάθε μέρα. Εντάξει, τώρα φύγαμε από τον Ιούλιο, διανύουμε τον γενέθλιο μήνα. Τον Αύγουστο, σε 10 ημέρες αφήνουμε και τα 53 αισίως και πάμε προς τα 52. Λοιπόν. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε που σας βλέπουμε για ακόμα μία φορά με πάρα πολύ καλό σήμα. Εδώ δεν σας βλέπαμε. Είμαστε από την Αίγινα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πιάναμε πολύ καλά. Χαίρομαι αυτή τη φορά. Ναι, είναι, μπήκαμε και εμείς επάνω στη τσέ. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι μας μαρτύρησαν λίγο, μας καδιοκτύπησαν λίγο, μας δημιουργούσαν θέματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε μαζί με τα μεγάλα κανάλια. Η σειρά τώρα των καναλιών εις τον δέκτη σας, πέρα από τα κρατικά, είναι Αλφα Αντένα Art. Έτσι, είμαστε στην πρώτη δέσμη. Θα μας βρείτε εύκολα. Και τηλεφωνήστε, αν θέλετε, στην Πελοπόννησο. Γιατί στην Πελοπόννησο δεν μας είχαν βάλει για μια σειρά λόγων που δεν τις παρούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε στην Πελοπόννησο. Τηλεφωνήστε σε οποιοδήποτε σημείο της Πελοπονίσου να κάνουν μια σάρωση με το τηλεκοντρόλ του αποκωδικοποιητή και θα μας βρούνε αμέσως μετά τον Αντένα. Πράγματι, διπλασιάστηκε ο κόσμος που μας βλέπει. Και αυτό δημιουργεί και πρόσθετη ευθύνη, αλλά μας
δίνει και την αισιοδοξία και τη δυναμική ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με το νέο πρόγραμμα. Είδατε πριν από λίγο τη διαφήμιση του Κέντρου Σπουδών Επικοινωνίας. Σήμερα είμαστε το κανάλι με τα περισσότερα θέματα που κάνουν οι απόφοιτοι των σχολών. Πέρυσι παιδιά που πήγαν να γραφτούν στη σχολή, σήμερα επαγγελματίες που κάνουν την πρακτική τους. Εάν θέλετε λοιπόν να γίνετε δημοσιογράφοι, με την κοινωνική καταξίωση δημοσιογράφου, την κοινωνική και την επάρκεια, τηλεφωνήστε στο 210-33-15-733. 210-33-15-733. Και εμπιστευτείτε μας το παιδί σας. Ή αν είστε ένας νέος άνθρωπος και ακούτε, ελάτε να σας πλάσουν επαγγελματικά. Να σας δώσουμε τα εφόδια μέσα αυτό εδώ το στούντιο να δουλεύετε εσείς ύστερα από ένα χρόνο. 210-33-15-733. Όπως φαίνεται δεν είναι απεριόριστος ο αριθμός, δεν έχουμε, ξέρω εγώ, εκατοντάδες παιδιά. Μια ομάδα τυχερή είναι αυτή η οποία μπαίνει μπροστά, μαθαίνει τα μυστικά και προχωράει. 210-33-15-733, τηλεφωνήστε, εάν ομιλεί, κάντε μια προσπάθεια σε λίγο. 210-33-15-733, το τηλέφωνο της σχολής μας. Ολοκληρώσαμε, περνάει ο χρόνος. Να πω απλώς ότι αύριο έχει ο κύριος Γιαννάκηνας πάλι εκποίηση βιβλίων στο κέντρο του. Ο Γιάννης ο Γιαννάκηνας, Χαριλάου Κούπη 14, εντός το ΑΣ, η γνωστή διεύθυνση. Βιβλία σε πολύ καλή τιμή, έκπτωση που φάνηκε το 70%. Ναι. Ο Γιάννης ο Γιαννάκηνας είναι η εγγύηση στο βιβλίο. Ένα καλό βιβλίο να φύγετε παρέα για διακοπές. Ο καλύτερος φίλος του κάθε ενός από εμάς είναι ένα βιβλίο. Ξεχνιάζεις και ταξιδεύεις μαζί τους. Λοιπόν. Μια φορά, να φανταστείτε, είχε πάει διακοπές ο Πανόπουλος και δεν έβρισκε ένα καλό βιβλίο να πάρει και πήρε το χρυσό οδηγό και την είχε μάθει απ' έξω. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, την αγάπη σας. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Θα είμαστε εδώ αμέσως μετά της Παναγιάς. Μπαίνουμε πλέον στη ροή του χειμερινού προγράμματος. Ανταλλάξουμε όλα. Νέα σκηνικά, νέες εκπομπές, νέες ιδέες στο παλιό και γνώριμο κανάλι του ΑΡΤ. Ευχαριστώ για την αγάπη σας για άλλη μια φορά. Γεια χαρά.